χρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία σαν ένδειξη αλληλεγγύης. Δεν καλύπτει βεβαίως την καταστροφή που υπέστη το ΜΑΤΙ, αλλά μέσα από τις κοινωνικές κατοικίες και την εισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ανεγερθούν περίπου 98 τόσα διαμερίσματα, ενώ το πάρκο που σήμερα έγινε η παρουσίαση, ένα εξαιρετικό χώρος συνάντησης και χώρος αναψυχής, άθλησης και σωρία άλλων, θα είναι από τις εισφορές ενός εκατομμυρίου των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των εθελοντικών οργανώσεων κλπ. Την ίδια ώρα ένιωθα την ανάγκη, αφού συνέπεσε η επίσκεψή μου με την παρόν γεγονός, με την παρούσα τελετή, συνέπεσε με την τραγική πτώση του πάντων και την απώλεια δύο εκλεκτών ηρωικών πιλότων, να κάνω μια συμβολική εισφορά από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ προς την πολεμική αεροπορία. Θέλω να εκφράζοντας έτσι, αν θέλετε, την σεγνώμονη ευχαριστήση του Κυπριακού Ελληνισμού για την σταθερή συμπαράσταση της Ελλάδας, την αλληλεγγύη, αλλά και τις αντίστοιχες πράξεις από ελλαδικής κυβέρνησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Πρώτον, όσον αφορά το εθνικό μας πρόβλημα λόγω για του τουρκικού αναθεωρητισμού, αλλά και από φυσικές καταστροφές. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στενά συνεργαζόμενοι με αίσθημα αλληλεγγύης, ο ένας παραστέλλεται στον άλλον. Κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς που ζήσαμε ένα 1974 και είχαμε τα βλέμματα στραμμένα στον ουρανό περιμένοντας την ελληνική αεροπορία, έχει ιδιαίτερη σημασία και προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση η πράξη αυτής της κυπριακής κυβέρνησης. Εδώ καταρχάς να ευχαριστήσω και πάλι τον αγαπημένο μου φίλο, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την εξαιρετικά ευγενική του χειρονομία να στηρίξει με ένα σημαντικό ποσό την περιοχή του Ματιού και να συνδράμει και αυτός με τον τρόπο του στο να επουλωθούν οι πληγές αυτής της φρικτής καταστροφής που συγκλώνησε όλο τον ελληνισμό τον Ιούλιο του 2018. Εδώ πέρα, σε αυτόν τον χώρο 130 στρεμμάτων, θα δημιουργηθεί ένα πάρκο μνήμης, ήδη το βλέπετε, και φυτεύεται ένα μικρό μέρος της δωρεάς της Κυπριακής Δημοκρατίας θα κατευθυνθεί στην ολοκλήρωση αυτού του χώρου. Το μεγαλύτερο ποσό θα κατευθυνθεί στην ανέγερση των σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών για να μπορέσουν να στεγαστούν πυρόπληκτοι από το ΜΑΤΙ, οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους εκείνο το τραγικό απόγευμα. Θέλω όμως ξεχωριστά και βαθιά συγκινημένος να ευχαριστήσω, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την πολύ συγκινητή του χειρονομία να στηρίξει με αυτό το σημαντικό ποσό την πολεμική αεροπορία. Στιγμώντας με αυτόν τον τρόπο δύο ήρωες, δύο νέα παιδιά, δύο πιλότους μας οι οποίοι έχασαν την ζωή τους υπηρετώντας το χαρτί τους. Πόσο δύσκολη είναι η εκπαίδευση όλων όσων είναι ταγμένοι στο να υπερασπιστούν την εθνική μας και συγκεκριμένα το κεφάλι με σεβασμό, αναγνωρίζοντας ότι για πάντα και ευχαριστούμε ακόμα μια φορά την Κυριακή σε ακόμα μία κύριε Πρόεδρε, λίγο από το σχέδιο, κύριε Μία, κύριε. Βεβαίως. Μιλάτε λίγο από το σχέδιο. Μια φωτογραφία και η Υπουργή και η Πρόεδρη. Κύριε.